Ξέρω πολύ καλά ότι λείπουν πολύ που θα ήθελαν σήμερα να είναι κοντά μας. Γι' αυτό να ξέρετε εμάς τους ιερείς, μας πονάει ιδιαίτερα. Πολύ μας πονάει από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά είμαι από αυτούς που δοξάζω τον Θεό και λέω δεν πειράζει. Μας αφήνει ο Θεός να λειτουργάμε τουλάχιστον και να μνημονεύουμε εμείς όλα τα ονόματα των δικών σας ανθρώπων. Μνημονεύω από το πρωί, έρχομαι κανένα δύο ώρες πριν αρχίσει η ακολουθία για να έχω χρόνο ένα πακέτο μεγάλο από ονόματα να διαβάζω και να βάζω μεριδούλες μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Να στείλω λοιπόν τις ευχές μου, πρώτα να δώσω τις ευχές μου σε εσάς που είστε εδώ και να στείλω και τις ευχές μου σε όλους. Καλή χρονιά! Να είναι τούτη εδώ μια χρονιά που να έχει αγάπη πολύ, να έχει ταπείνωση πολύ, να έχει υπομονή πολύ, να έχει χαρά που να μην τελειώνει ποτέ, να έχει ευτυχία, να έχει ζωή και στο τέλος αυτής της χρονιάς, όταν θα ξαναμετρηθούμε, να μην λείψει κανένας. Είναι και στο χέρι μας, αλλά είναι και στο χέρι του Θεού. Στο χέρι μας είναι να προσέχουμε και στο χέρι του Θεού είναι να προσευχόμαστε για να μας το χαρίσει αυτό το δώρο της ζωής. Υπάρχουν όμως και αυτοί που τη χρονιά που πέρασε έφυγαν και δεν είναι λίγοι. Πολλές φορές είναι κοντινοί μας, είναι δικοί μας άνθρωποι. Προχθές το μεσημέρι ή χθες έχω χάσει τις μέρες και τις ώρες. Με παίρνει ένα ζευγάρι πολύ δικό μου, πολύ φίλοι μου. Τους είχα από μαθητές μου στον Τρίλοφο και μετά τους είχα και λογιστές μου εκεί για ένα διάστημα. Και μου λένε, Πάτερ, πριν λίγο γεννούσαμε το τρίτο μας παιδί και μας το παρέδωσαν νεκρό. Και δεν ήξεραν τι να σκεφτούν και τι να πούν. Αυτές όλες τις μέρες που πέρασαν και περνάνε, δεκάδες, εκατοντάδες τα τηλέφωνα που έχουν πόνο, που έχουν θάνατο, που έχουν βάσανα, που έχουν αδιέξοδα. Ας κάνουμε μία ευχή για όλους να δώσει ο Θεός τούτη τη χρονιά που την πατήσαμε και την άλλη τη χρονιά που την αφήσαμε πίσω να αλλάξουν όλα το ταδό. Πιστεύω όμως μέσα στο δικό μου το χαζό το μυαλό ότι θα αλλάξουν εάν μάθαμε το μάθημά μας. Άκουγα χθες, λίγο κι εγώ που κλέντησα με τα παιδιά μου στο σπιτικό μας, να λέει ένας τραγουδιστής, λέει, σας παρακαλώ πολύ, μην το ξεχάσουμε το 2020. Γιατί στο 2020 μάθαμε ή πήραμε τα μαθήματα να μάθουμε όλοι πράγματα που δεν τα είχαμε φανταστεί. Ότι υπάρχει πόνος, ότι υπάρχουν αρρώστιες, ότι η ζωή έχει αξία μεγάλη και ο άνθρωπος εύκολα μπορεί να τη χάσει αν δεν την τιμάει και αν δεν την προσέχει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να χαρούμε και αυτά είναι απλά πράγματα. Πόσο ευλογία νιώθω που μας έκλεισε μέσα στο σπιτικό μας ο Θεός και μας είπε «Ει, αγαπήστε το σπιτικό σας, αγαπήστε τον τόπο σας, αγαπήστε τους δικούς σας, αλλά πάνω απ' όλα, αγαπήστε και τον εαυτό σας, μωρέ». Και σας εξομολογούμε σήμερα
μέσα από το βάθος της καρδιάς μου, ο πρώτος που φαίνεται ότι δεν αγαπούσα τον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια ήμουνα εγώ, που πολλές φορές τον βασάνιζα και άδικα, τον βασάνιζα από εγωισμού, τον βασάνιζα από απροσεξίες και δεν του έδινα την τιμή και την αξία που μου μας έδωσε ο Θεός την εντολή να του δίνουμε. Γιατί ο ίδιος ο Θεός μας είπε «Όστις τον ναό του Θεού φθερεί», όποιος φθείρει τον ναό του Θεού, για σκεφτείτε μωρέ, θεωρεί τον καθένα μας, ο Θεός μας, ότι είναι ναός Του. Θεωρεί το κάθε σώμα μας ότι είναι ναός Του. Γιατί? Διότι έχει ψυχή αιώνια. Έχει ψυχή που αξίζει, που είναι θησαυρός. Και αυτήν την ψυχή έρχεται και την κατοικεί ο Θεός μας και την αγκαλιάζει ο Θεός μας και την θέλει να την έχουμε εν τιμή και εν υγεία, και σωματική και ψυχική. Θα ήθελα όμως, σήμερα που κλείσαμε τη σελίδα μιας δύσκολης χρονιάς, να ευχαριστήσω όλους σας, να ευχαριστήσω πρώτα και πάνω απ' όλα αυτό το χωριό και το διπλανό χωριό. Εγώ προσπαθώ να τα αγαπάω το ίδιο και τα δυο. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν που με αγκαλιάζετε, που με αγκαλιάζετε, που με αγκαλιάζετε και με κάνατε να νιώθω ότι είναι ο τόπος μου, τόσο πολύ που πάλεψα με το σπιτάκι απέναντι να το φτιάξουμε όμορφο και να μένουμε εδώ τον περισσότερο καιρό. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ όλους μέσα από το βάθος της καρδιάς μου. Και πιστέψτε με, το είπα και στο Δεσπότη και θυμάστε, το είπα και δημόσια και του το υπενθυμίζω κάθε φορά. Θέλω να μείνω εδώ μέχρι το τέλος της ζωής μου. Και μάλιστα, επειδή σύντομα ένας εκλεκτός μας φίλος θα περπατήσει κι αυτός να είναι δίπλα μου πιο κοντά από τώρα, κι αυτός με την ευλογία του να ευλογεί και να αγιάζει, τον θέλω εδώ δίπλα μου κοντά να πορευόμαστε μαζί. Θα ήθελα να στείλω πολλές ευχαριστίες σε όλους αυτούς, σε όλη την Ελλάδα που μας παίρνουν τηλέφωνο συνέχεια και μου δείχνουν την αγάπη στο πρόσωπό μου. Πόσο υπέροχο να σ' αγαπάνε οι άνθρωποι. Πόσο υπέροχο να υπάρχει άνθρωπος που σε νοιάζεται, που σ' αγαπάει, που σου δίνει, που προσεύχεται, που στέλνει την καλή του την ενέργεια. Ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου. Και μένω εδώ να κάνω κάθε μέρα μία παράκληση, μερικές φορές τη βάζω και στα μεγάφωνα να ακούγεται, για να προσευχόμαστε και να ευχόμαστε για όλους αυτούς που παλεύουν αυτές τις μέρες. Χτες το σπιτικό μας, και τελειώνω, θα κόψουμε και σήμερα αυτήν την μερίδα, μου λένε τα παιδιά μου, μόλις ξεκίνησα να κόβω για την Εκκλησία μας, τον Χριστό μας, την Παναγία μας, κατευθείαν μου λένε το τρίτο κομμάτι, μπαμπά, για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Θέλουμε να είναι το μεγαλύτερο αυτό, γιατί το αξίζουν, γιατί παλεύουν, γιατί αγωνίζονται, γιατί αυτοί πρώτοι δεν φοβούνται και ακουπάνε τους αρρώστους και έκαναν πολλούς καλά. Και πέτυχε το κομμάτι αυτό και το φλουρί στην οικογένειά μου. Το χαρήκαμε όλοι και ας το θέλουμε όλοι να το πετύχουμε.
αυτές λοιπόν τις ελάχιστες σκέψεις, σας λέω μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά, χρόνια καλά, καλή χρονιά, κι όποιος δεν φοβάται και παραδίδει την ψυχή του, την καρδιά του, τη ζωή του, με την ελπίδα ολόκληρη στο Θεό, αυτός θα περάσει πρώτος την πιο ευλογημένη χρονιά. Να είμαστε καλά. Λυπάμαι τώρα που θα πω ότι τελευταία μέρα που θα έχει κόσμο, προς το παρόν τουλάχιστον, θα είναι μεθαύριο τα φώτα. Τα φώτα θα κάνουμε απέναντι στον Άγιο Χαράλαβο. Εγώ όμως την παραμονή το πρωί, χωρίς όμως κόσμο, θα κάνω τον αγιασμό τον πρώτο, εδώ, με τις ώρες και μετά τον αγιασμό, για να περάσω από τα σπιτικά σας, έστω